Βασίλης Αβραμ, είμαι ο επικεφαλής της παράταξης Καλαμαριά που μας αξίζει. Ήρθαμε εδώ πέρα σήμερα στα γραφεία της δευτεροβάθμιας επιτροπής, ούτως ώστε να συμπαρασταθούμε στα δίκαια αιτήματα των γονέων, γιατί δεν μπορούν τα παιδιά να πηγαίνουν 2 και 3 χιλιόμετρα μακριά σε απόσταση από τις κατοικίες τους, όταν υπάρχουν σχολεία με άδειες αίθουσες που είναι πολύ πιο κοντά στο τόπο διαμονής. Με φαίνεται πολύ περίεργο, απορώ πραγματικά. Έχει έρθει όλο το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς, δηλαδή εκπροσωπώντας ολόκληρο Δήμο και ένα από τους μεγαλύτερους Δήμους σε όλη την Ελλάδα, και να μην μπορεί να κλειστεί ένα ραντεβού άμεσα, εχθές πρέπει να πω, με την κυρία Βαζούρα, και να καθίσουμε κάτω να συζητήσουμε, να βρεθεί μία λύση μέχρι να βγει άσπρος καπνός, διότι εγώ νομίζω ότι με την συζήτηση, εάν υπάρχει θέληση και επικρατήσει λογική, μπορεί να βρεθεί λύση. Το γιατί δεν μπορεί να κλειστεί ένα ραντεβού εδώ και πόσο καιρό και ένας Δήμος να ταλαιπωρείται και οι οικογένειες τόσες με τα παιδιά να ταλαιπωρούνται, δεν μπορώ να το καταλάβω. Πρέπει να κλιμακωθούν άμεσα και σαν Δήμος οι αντιδράσεις μας. Πρέπει να καταλάβουν, όχι θα πω αύριο, εχθές πάλι θα το ξαναπώ, το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και να δοθεί άμεση λύση. Και άμεση λύση είναι από τη στιγμή που υπάρχουν άδειες αίθουσες να πάνε τα παιδιά στο κοντύτερο, στο πιο κοντινό μέρος του τόπου διαμονής, που είναι το πιο κοντινό.